Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας καταβολής των προνοιακών παροχών από την 1η Ιανουαρίου και έπειτα εξαιτίας της ανάθεσης της αρμοδιότητας χορήγησής τους στον ΟΠΕΚΑ. Με αυτήν οι υπουργοί, κύριοι Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Φωτίου, Τσακαλώτος και Χουλιαράκης, σήμαναν και τυπικά το τέλος εποχής μιας αρμοδιότητας που ασκούσαν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, αλλά τους αφαιρέθηκε μαζί με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, από 1η-1η-2019 ανατίθεται στον ΟΠΕΚΑ η αρμοδιότητα χορήγησης των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και του επιδόματος ομογενών προσφύγων. Μέχρι τις 31 Δωδεκάτου, οι εν λόγω παροχές καταβάλλονταν από τους Δήμους και από τις αρμόδιες για την απονομή διατροφικού επιδόματος διευθύνσης των περιφερειών της χώρας. Τώρα, οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι 31 Δωδεκάτου 2018 και εκκρεμούν κατά την 1η-1η-2019 σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και από τις αρμόδιες για την απονομή διατροφικού επιδόματος διευθύνσης των περιφερειών της χώρας. Οι εγκριτικές αποφάσεις εισάγονται στο υφιστάμενο πληροφοριακό του σύστημα και εν συνεχεία τα σχετικά με την πληρωμή δικαιολογητικά αποστέλλονται στον ΟΠΕΚΑ, ο οποίος υλοποιεί εφ' εξής την καταβολή της παροχής του επιδόματος ή της οικονομικής ενίσχυσης. Ειδικότερα, οι Δήμοι υποχρεούνται μέσω της αρμόδιας διεύθυνσής τους να παραδώσουν αμελητή με πρακτικό παραλαβής ηλεκτρονικό αρχείο, καθώς και ακριβές αντίγραφο δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων. Αιτήσεις που θα διεκπεραιωθούν από τους Δήμους μέχρι 31 Δεκάτου 2018 και δεν συμπεριλαμβάνονται στην προαναφερόμενη κατάσταση θα παραδοθούν με αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο και ακριβές αντίγραφο μέχρι τις 15/1/2019, προκειμένου να ενταχθούν στην πληρωμή μηνός Ιανουαρίου που θα υλοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΑ. Οι αρμόδιες διευθύνσεις των περιφερειών της χώρας για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος υποχρεούνται άμεσα να παραδώσουν με πρακτικό παραλαβή στη Διεύθυνση Αναπηρικών Επιδομάτων και Οικονομικών Ενισχύσεων ή στις περιφερειακές διευθύνσεις του ΟΠΕΚΑ. Καταληκτική ημερομηνία διεκπεραίωσης του συνόλου των εκκρεμών αιτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και τις διευθύνσεις των περιφερειών είναι η 28η Φεβρουαρίου 2019, ώστε εν συνεχεία να αποσταλούν στον ΟΠΕΚΑ προκειμένου να ενταχθούν στις επόμενες πληρωμές που θα υλοποιηθούν από τον ΟΠΕΚΑ.